Καλησπέρα σας. Δευτερούλα, ήρθε, έφτασε. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. 3 Οκτωβρίου, καλό μήνα, έστω και. Καλό μήνα, βέβαια. Ήρθε κι αυτός. Σήμερα το Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι προστάτης των λειτουργών της δικαιοσύνης, δικαστικών και δικηγόρων, να έχουν καθαρό μυαλό για να δίνουν δίκαιες αποφάσεις. Και υγεία πάνω απ' όλα. Διότι χωρίς την υγεία, τι είμαστε. Ένα τίποτα δεν είμαστε. Έτσι. Τι γίνεται, τι είχαμε το Σαββατοκύριακο, τι έγινε, τι δεν έγινε, μαζεύτηκαν πάλι τα θέματα. Πάλι μαζεύτηκαν, εντάξει, τα γνωστά. Εντάξει. Από την Ανατολή έχουμε, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Έχουμε επισκέψεις πάλι. Ησυχία δεν έχουν. Ναι, ναι. Και εμείς έχουμε εδώ επισκέψεις, έχουμε τον. Μην τα λες όλα μαζί, κατευθείαν εσύ. Όχι, λέω, θα πω τις επικεφαλίδες, παιδί μου, τέλος πάντων. Γιατί, δεν κρατιέσαι. Ναι. Δεν κρατιέσαι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, έχουμε εξελίξεις αναφορικά με το μεταναστευτικό και εξελίξεις οι οποίες, εντάξει, φαίνεται ότι σοβαρεύουν τα πράγματα για ακόμα μία φορά, παρά το γεγονός βέβαια ότι έχουμε τους υπουργούς να λένε διαρκώς ότι όχι, όλα είναι υπό έλεγχο και όλα τα έχουμε δρομολογήσει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και κανένας κίνδυνος, ωστόσο φαίνεται ότι η Τουρκία πλέον έχει ανέβει level, ναι, έχει ανέβει επίπεδο. Ανέβει και πίστα που λέμε. Ανέβει και πίστα, ναι. Και παίζει τώρα με τους Σέρβους. Τι κάνει δηλαδή, είναι οι Σέρβοι, έχει προσλάβει σε εισαγωγικά Σέρβους διακινητές προκειμένου να μην κινεί τις υποψίες. Το οποίο δεν είναι, ας το πούμε, φήμη. Υπήρξε επικοινωνία του κ. Θεοδωρικάκου με τον ομόλογό του τον Σέρβο, ο οποίος το επιβεβαίωσε ότι όντως συμβαίνει αυτό. Και ετοιμάζονται να έρθουν ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Έρχονται την Κυριακή. Την Κυριακή που μας έρχεται λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη. Θα φιλοξενηθεί ο Σέρβος Υπουργός Δημόσιας Τάξης μαζί με τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Τον οποίο τον κύριο Θεοδωρικάκο τον βρούμε ένα διαμέρισμα εδώ. Πηγαίνει, έρχεται όλη την ώρα. Θέλει, ψάχνει. Έτσι δεν είναι. Ψάχνει. Μου το είπε. Ούτε καν κάθε 15 που έλεγε. Όχι, μέχρι πολύ πιο συχνά πλέον δεν είναι, εντάξει. Είναι σοβαρή εξέλιξη αυτή, γιατί φαίνεται ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν, μάλλον να είναι ένα βήμα μπροστά από τις δικές μας αρχές, οι οποίες προστατεύουν τα σύνορα. Βέβαια, το διέρευσε αυτό πλέον το καθιστά λίγο πιο αδύναμο. Ναι, βέβαια. Έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ, βέβαια. Ναι, έχουμε την. Τη Μαρία, από την Καρασουτάνη. Να το δούμε λίγο και να δούμε τις λεπτομέρειες και να το πούμε μετά. Στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών βρίσκεται το τελευταίο καιρό το σχέδιο των διακινητών, όπου θέλει να στρατολογούνται Σέρβοι διακινητές για να μεταφέρουν μετανάστες στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μην κινούν υποψίες. Το σχέδιο είναι πολύ διαδεδομένο, σύμφωνα με το Open και τη Μίνα Καραμίτρου, που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην ελληνική πλευρά, με τον Τάκη Θεοδωρικάκο να τηλεφωνεί στο Σέρβο Υπουργό Δημόσιας Τάξης και να του θέτει το θέμα. Ο Σέρβος Υπουργός Δημόσιας Τάξης του επιβεβαίωσε πως πράγματι και οι δικές τους υπηρεσίες ασφάλειας έχουν διαπιστώσει πως πράγματι έχουν κινητοποιηθεί πολλοί Σέρβοι στη διακίνηση μεταναστών. Για άλλη μια φορά τον Εύρο θα επισκεφθεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος και συγκεκριμένα την Αλεξανδρούπολη, όπου και θα συναντηθεί με τον Σέρβο ομολογό του. Το θέμα με τους Σέρβους διακινητές είναι τόσο σοβαρό που ο Σέρβος Υπουργός Δημόσιας Τάξης θα επισκεφθεί την Αλεξανδρούπολη για να συζητήσει το θέμα με τον κύριο Θεοδωρικάκο και να επισκεφθεί το φράχτη. Το φράχτη πάλι, να πάμε να τον δούμε, να τον μετρήσουμε, να τον ελέγξουμε, να αξιολογήσουμε. Όλες οι επαναλαμβάνονται και πλέον δεν μπορείς να πεις ότι είναι τυπικό το ζήτημα. Ουσιαστικό είναι, επαναλαμβάνονται διαρκώς οι δηλώσεις και οι θέσεις της κυβέρνησης ότι η ελληνική αστυνομία και οι φρουροί των συνόρων είναι έτοιμοι για όλα σε οποιοδήποτε εναλλακτικό σενάριο. Ήδη φάνηκε ότι μόλις επιχειρήθηκε μία αλλαγή στην πρακτική, αμέσως εντοπίστηκε και αναφέρθηκε. Δεν φαίνεται να έχει τελειώσει με τους δίπλα. Και μάλιστα, αν δούμε και αυτό το οποίο συνέβη πριν από 2-3 μέρες, που υπήρξε η ανακοίνωση για την εισαγωγή της Κύπρου στο State Program των Αμερικανών, που είναι ένα παγκόσμιο πρόγραμμα της εθνοφυλακής. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις, αλλά κατ' ουσίαν είναι μία ομπρέλα προστασίας, η οποία απλώνεται και έχει και άλλες χώρες, αλλά η αλλαγή που σημαίνει στην Κύπρο είναι σημαντική, διότι είναι το δεύτερο βήμα μετά την άρση του εμπάρκου πώλησης όπλων προς τα εκεί. Πολύ σωστά. Δείχνει ότι η Κύπρος με κάποιον τρόπο ενισχύεται, πλέον μπαίνει στην ομπρέλα προστασίας των Αμερικανών, που μέχρι τώρα θεωρητικά ήταν
μόνο μεταξύ των τριών εγκυτριών δυνάμεων Ελλάδας, Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Τώρα πλέον μπαίνει η Αμερική στο παιχνίδι, δημιουργεί μια πρόσβαση ανοιχτή πλέον προς την Κύπρο, διότι αυτή η εισαγωγή της Κύπρου στο State Program δίνει τη δυνατότητα στους Αμερικανούς να έχουν και παρουσία στρατιωτική και όχι μόνο συμβουλευτική. Ζορίζουν πολύ τα πράγματα για τους Τούρκους, οι Τούρκοι το έχουν καταλάβει. Τα γκάλουπς του Ερντογάν δεν είναι και πολύ αισιόδοξα για την πορεία καλά, του. Καλά, εντάξει, ναι, δεν το συζητάμε. Οπότε, βέβαια, να επανέλθουμε λίγο στο θέμα, γιατί δεν το κλείσαμε, το πήγες λίγο ταξίδι. Ναι, αυτό για να δείξουμε το γιατί κορυφώνουν διαρκώς. Σωστά, σωστά. Και έτσι είναι. Και δεν μιλάνε τα γεγονότα, δεν τα ναι, λέμε αυτά είναι γεγονότα, έτσι. Δεν είναι θεωρίες, έτσι. Τώρα, είχαμε και τις δηλώσεις του Τάκη Θεοδωρικάκου σε τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος τόνισε ότι τα σύνορα είναι απροσπέλαστα, ό,τι και αν δοκιμάσουν θα αποτύχουν. Είμαστε έτοιμοι για τα πάντα, διαβεβαίωσε. Υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια, τόνισε. Εξήγησε ότι η ελληνική αστυνομία είναι σε πλήρη συνεργασία με τον ελληνικό στρατό στον Εύρο. Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε δυσκολία στη γραμμή του Εύρου. Δεν ξέρω αν πρέπει να ανησυχήσουμε. Κοίταξε τώρα να ανησυχήσουμε. Γιατί ξέρεις μορφή... τώρα, όταν και η τόση σιγουριά και τα τόσα μηνύματα, ναι, σε εισαγωγικά που θέλουμε να περάσουμε κι εμείς, λίγο περίεργα είναι τα πράγματα, θαρώ. Ναι, από την άλλη βέβαια δεν θα μπορούσα να περιμένεις το αντίθετο, έτσι δεν μπορούσα να ακούσεις. Σίγουρα. Δεν θα περίμενες έναν υπουργό, ας πούμε, στη θέση του κυρίου Θεοδωρικάκου να λέει «Παιδιά, όσους προλάβουμε θα πιάσουμε». Άρα οι δηλώσεις του είναι στο αντίστοιχο τηρουμένο των αναλογιών, στο πνεύμα που είναι τον Τούρκο, δηλαδή είναι απόλυτες δηλώσεις. Έτσι. Νομίζω όμως ότι με αυτά τα οποία βλέπουμε και ακούμε και γνωρίζουμε και επισήμως και από συζητήσεις άλλες, φαίνεται ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ετοιμότητα στον Εύρο, η οποία εντείνεται. Δεν πιστεύω ότι μετά το Μάρτιο του 20 υπήρξε καμιά περίοδος που ήταν χαλαρά τα πράγματα προς τα πάνω. Τώρα πάλι λόγω αυτής της εντατικοποίησης και των κινήσεων τη μεριά των συνόρων, την άλλη μεριά των συνόρων, αλλά και από τις δηλώσεις ότι υπήρχε να γίνει, έχει γίνει και πλέον είμαστε σε ετοιμότητα, ας ευχηθούν τα πράγματα να παραμείνουν στο επίπεδο των δηλώσεων, διότι δεν συμφέρει κανέναν να ξεφύγουν από εδώ. Καλά, είχαμε έτσι. Και νέες δηλώσεις σακάρ, έτσι. Τώρα βλέπεις μετά αυτό. Ναι, εντάξει. Okay. Ναι. Στην εφημερίδα Αξάμ, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνος, ο Χουλουσί Ακάρ, άρχισε να λέει. Να το ότι, ναι, και μάλιστα ευχήθηκε και περαστικά στους πολιτικούς μας, διότι... Λένε ψεύδονται ασύστολα. Ναι. Είναι απατεώνες μεγάλοι και ψεύδονται ασύστολα. Και αυτό περιγράφεται ως ασθένεια της μυθομανίας και τους ευχήθηκε περαστικά. Εντάξει, τώρα... Δεν μπορεί, τι να σχολιάζει, συγγνώμη, δηλαδή, τώρα να ψάξουμε να βρούμε σχόλιο. Τι σχόλιο να βρεις. Αναφέρθηκε σε πολλά. Μπράβο. Δεν έλειψαν οι αναφορές σε αυτό που η Τουρκία αποκαλεί σφαγή της Τριπολιτσάς. Ναι. Μίλησε για τα άρθρα 12-14 των συνθηκών. Που λέει για αποστατικοποίηση. Μίλησε η Ελλάδα για όλα συνεχίζει τις προκλήσεις και τις παρενοχλήσεις στο Αιγαίο. Ενώ λέμε ότι έχουμε σώσει μετανάστες, η Ελλάδα έχει μετατρέψει κατά τον ΑΚΑΡ πάντοτε. Εμείς τους πνέγουμε. Ναι, ότι έχουμε μετατρέψει το ΑΚΑΡ σε ένα απέραντο. Το Αιγαίο, με συγχωρείτε, σε ένα απέραντο νεκροταφείο μεταναστών. Και παρόλα αυτά, τονίζει ότι εμείς μιλάμε για ειρήνη και διάλογο. Ναι, και εντάξει. Η Ελλάδα δεν θέλει. Εντάξει. Εργαζόμαστε με τέτοιον τρόπο ώστε όλα να είναι υπό έλεγχο. Και ότι αν και πάμε μέχρι το τέλος στη διπλωματία, παίρνουμε και όλα τα μέτρα επί του πεδίου. Μίλησε για την εφαρμογή του εμπάρκο των Αμερικανών και την άρση προς την Κύπρο, αλλά και αυτός ο περιορισμός της μη πόλης των F-35, διότι πλέον και τα F-16, η αναβάθμισή τους, έχουν δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι να μην χρησιμοποιούνται συμπρεπτής πάνω από την Ελλάδα. Συμμάχων, το είπαν έτσι. Ο δεύτερος όρος είναι ότι θα πρέπει να μην χρησιμοποιούνται εναντίον χωρών που πολεμούν τον ISIS. Mm. Ακόμα πιο σημαντικό. Με την έννοια του ότι οι Τούρκοι, θυμάστε ότι κατά καιρούς ψάχνουν στη Νότια Τουρκία, εκεί μέσα στα σύνορα με τη Σύρια και όλα αυτά, να κάνουν ζώνες περιορισμένων πτήσεων, ελέγχου πτήσεων και όλα αυτά. Αυτά σιγά με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον όρο δηλαδή, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα αεροπλάνα. Ζορίζονται συνεχώς οι Τούρκοι και δεν κάνουν και καμιά προσπάθεια να κάνουν προς τα πίσω. Άλλωστε, η εικόνα που είχαμε δει πριν από λίγες μέρες,
τον Πούτιν με τον Ερντογάν να κρατιούνται αγκαζέ και να προχωρούν μαζί, δεν βοηθάει την τουρκική διπλωματία, διότι χωρίς κάποιος να χρειάζεται να έχει τελειώσει κάποια ειδική σχολή διπλωματίας για να τα ξέρει αυτά τα πράγματα, είναι προφανή διότι στηρίζεται στην απλή λογική. Ναι. Όταν αυτή τη στιγμή πηγαίνεις αγκαζέ με τον κοινό εχθρό του μεγαλύτερου, του συντηρητικού τμήματος της παγκόσμιας κοινής γνώμης και της παγκόσμιας πολιτικής κοινής, είναι λογικό να μην μπορείς να βρεις στηρίγματα οπουδήποτε. Τώρα αυτή η λιγμή, το ότι ναι, για τα F-16 προχωράει η διαδικασία, αλλά δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά δεν θα αναζητήσουμε. Βέβαια, έχουμε εναλλακτικές, δηλαδή εξής αφήξεις, γιατί και δεν μπορεί να πει και κάτι παραπάνω ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, δείχνει ακριβώς το διέξοδο στο οποίο βρίσκονται ήδη και το έχουν συνειδητοποιήσει, αλλά τώρα δεν υπάρχει συνεννόηση με τον πρόεδρό τους. Έχουν αποφασίσει, γιατί οι Τούρκοι είναι γνωστό ότι σχεδιάζουν την πολιτική τους για καιρό. Δεν σχεδιάζουν σήμερα Δευτέρα ή αύριο το πρωί Τρίτη. Έχουν πάντοτε μέσω μακροπρόθεσμη πολιτική εξωτερική τουλάχιστον σχεδιασμένη. Είναι κάτι το οποίο έχουμε ακόμα να δούμε πάρα πολλά επεισόδια. Δηλαδή, μην μας κάνει εντύπωση το οτιδήποτε μέσα στις επόμενες ημέρες. Και αυτό θα τελειώσει ή αν, βέβαια, σενάριο πίθανο, να γυρίσουν οι δημοσκοπήσεις στην Τουρκία και να αρχίσει να προηγείται. Δεν υπάρχει αυτή. Δεν υπάρχει η πιθανότητα. Ή πλησιάζοντας προς τις. Άμα τελειώσουν οι εκλογές. Εκεί που θα ηρεμήσει λίγο η κατάσταση, να ξέρουν και αυτοί τι τους γίνεται. Ακριβώς. Εντάξει. Θα δούμε. Πάντως έχουμε ακόμα δρόμο. Πολύ δρόμο. Δεν είναι κάτι που θα να τελειώσει. Να πούμε κάτι. Αυτοί οι οποίοι σε ενδεχόμενη ήττα του Ερντογάν, αυτοί οι οποίοι ακολουθούν, μην νομίζουμε ότι είναι καλύτεροι. Δηλαδή, μην νομίζουμε ότι θα απαλλαγούμε από τον Ερντογάν και έρχεται μια κατάσταση που είναι καλύτερη από τον Ερντογάν. Έτσι. Δεν ξέρω αν είναι χειρότερη, πάντως καλύτερη δεν είναι σίγουρα. Θα φανεί. Έτσι. Κρατάμε μικρό καλάθι και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Λοιπόν, η Αλεξανδρούπολη πρωταγωνίστησε και αυτό το Σαββατοκύριακο. Εγκαίνια. Είχαμε τα εγκαίνια του IGB στην Σόφια, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πολλά τα μηνύματα. Έγινε μία φιέστα, αν μου επιτρέπεις, έτσι, πολύ μεγάλη και ιδιαίτερη, όπου φρόντισαν όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί, οι ηγέτες, να στείλουν το δικό τους μήνυμα. Ο δικός μας πάντως, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έκανε μία δήλωση, στην οποία φυσικά τόνισε τη σπουδαιότητα της Αλεξανδρούπολης. Αν μου επιτρέψετε να τη διαβάσω, γιατί έχει αξία. Ο αγωγός IGB, ο οποίος συνδέει τα συστήματα φυσικού αερίου Ελλάδας και Βουλγαρίας, θα δώσει τη δυνατότητα στη Βουλγαρία να διευρύνει τις πηγές τροφοδοσίας σε φυσικό αέριο, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει και τη θέση της Ελλάδας ως ενός σημαντικού γεωστρατηγικού γεωπολιτικού παίκτη στον ευρύτερο περιφερειακό χάρτη ενέργειας. Οι επενδύσεις που η Ελλάδα κάνει συνολικά στην Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν την πόλη αυτή ως μια νέα εναλλακτική πηγή εισόδου ενέργειας σε πρώτη φάση υγροποιημένου φυσικού αερίου για να καλύψουμε όχι μόνο τις ανάγκες της Ελλάδας, τις ανάγκες των Βαλκανίων και γιατί όχι τις ανάγκες της κεντρικής Ευρώπης. Παντού, σε κάθε ευκαιρία, τονίζεται η σπουδαιότητα και η σημαντικότητα της Αλεξανδρούπολης σε ό,τι αφορά στον ενεργειακό της, τέλος πάντων, ρόλο. Πώς τα είδες αυτά τα πράγματα, έτσι, που εκτελήχθηκαν εκεί? Είπαμε ότι ο σχεδιασμός υφίστατο έτσι κι αλλιώς. Και υφίστατο λόγω της ασυνέπειας και της έλλειψης πλέον εμπιστοσύνης προς την άλλη μεριά, η οποία είχε ένα πολύ βασικό κομμάτι όλες αυτές τις διακίνησεις, όχι τόσο του φυσικού αερίου, αλλά όλων των υπολείπων, στρατιωτικού υλικού και όλα αυτά. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κρίση ενεργειακή, η οποία ενεργοποιήθηκε και υπήρξε και υπάρχει ακόμα λόγω της χρήσης του φυσικού αερίου από τη Ρωσία ως μέσου πίεσης με διάφορα προσχήματα, τάχα βλάβες και δεξιότητα και όλα αυτά, έχει επιταχύνει πάρα πολύ τις διαδικασίες με την Αλεξανδρούπολη. Να πούμε την αλήθεια, δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα πλέον. Γιατί θα μπορούσε, αν ήταν κάτω πάλι σε δίκες, εντάξει, θα έρθει ο αγώγος, θα, μέχρι ένα σημείο. Εδώ όμως πλέον, λόγω των συνδικών που έχουν διαμορφωθεί στη γειτονιά μας, στην πολύστινη γειτονιά μας, η οποία ήταν πάντοτε κομβικό σημείο, η Αλεξανδρούπολη αποκτά έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο, ο οποίος κάθε φορά και υπερθεματίζεται. Mm-hmm.
Κάποια στιγμή θα ξεκινήσει και το εφεσαριού, κάποια στιγμή θα έρθει και ο ΤΑΠ. Καλά, κάποια στιγμή θα θεωρητικά και από το... πάρα πολύ σύντομα έτσι θα ξεκινήσει. Άρα πρέπει να ολοκληρωθεί και σύντομα, δεν είναι... Έτσι. Άρα, επομένως, η Αλεξανδρούπολη, πέρα ότι πάντα λέγαμε ότι είναι σε ένα σταυροδρόμι πολιτισμών, πλέον είναι η ίδια από μόνη της ένα σταυροδρόμι ενέργειας. Mm-hmm. Ας μην ξεχάσουμε ότι γινόταν ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία, που δίχασε πλέον τη Ιουγκοσλαβία. Το μόνο σημείο το οποίο δεν ακουμπήσε κανένας και πέρασε αλόβητο, θυμάστε ποιο ήταν. Ήταν η Σλοβενία, η οποία είχε τις βάνες με το φυσικό αέριο, δεν κουνήθηκε φύλο. Πήραν τις πολιτικές αποφάσεις, εφαρμοστήκανε, ο χαμός έγινε γύρω-γύρω στην υπόλοιπη Ιουγκοσλαβία. Δίνει σίγουρα μια τέτοια σημασία, μια αίσθηση ασφάλειας. Mm-hmm. Η αίσθηση ασφάλειας πάντοτε είναι βασικό κομμάτι, βασικός παράγοντας στις επενδύσεις πέραν του ενεργειακού. Είδαμε, να το συνδέσουμε το υπόλοιπο. Αμέ. Με το επόμενο. Είχαμε και την επίσκεψη σήμερα ενός πολύ μεγάλου κλιμακίου ανθρώπων του real estate. Όχι. Στο μετεπόμενο. Όχι, δεν θα κάνεις τέτοια μπερδέματα. Όχι, δεν θα κάνεις τέτοια μπερδέματα. Θα τα πάμε μετά αυτά. Να πάμε όμως να παραμείνουμε στη Σόφια, ναι, αν θες, στη Βουλγαρία, να μιλήσουμε λίγο για τις εκλογές. Έχουμε τις εκλογές, σωστά. Και πάμε σε μια χώρα τώρα η οποία δεν έχει αυτή τη στιγμή σταθερό πολιτικό κλίμα. Φυσικά. Διότι ο Μπορίσοφ, ναι, μπορεί να κέρδισε τις εκλογές. Δεν σημαίνει όμως ότι θα πάρει και την εξουσία. Γιατί δεν έχει το δυναμία. Να θυμίσουμε ότι είναι μια εκλογική διαδικασία μετά από πολλές τα τελευταία δύο χρόνια. Έτσι. Πέρασαν λίγο δύσκολα. Πέρασαν αρκετά δύσκολα. Είναι οι τέταρτες κοινοβουλευτικές μέσα σε δύο χρόνια. Είναι οι τέταρτες κοινοβουλευτικές. Δεν ξέρω. Η πτώση τώρα της κυβέρνησης Πετκόφ έστειλε και αυτή το δικό της μήνυμα. Βέβαια, έχουμε και έναν Μπορίσοφ, ο οποίος, ξέρεις, τον γράπωσαν, ναι, του είπαν έλα θα μέσα, εδώ, θα κάτσεις εδώ. Ναι. Είναι πολύ περίεργο το κλίμα πολιτικά, τουλάχιστον στην Βουλγαρία. Δεν ξέρω κατά πόσο ασφαλείς αισθάνονται οι Βούλγαροι πολίτες, αναφορικά με όλη αυτή την κατάσταση. Βέβαια, θα μου πεις, εκλογές κάνανε, οι ψήφοι μίλησαν. Ναι. Μοιρασμένα τα... Με καταμετρημένο το 97% του εκλογικού σώματος το κόμμα του Μπορίσοφ συγκέντρωσε ποσοστό 24,6%, ακολουθεί το κόμμα του Κυρίλ Πετκόφ με ποσοστό 18,9%, μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Έτσι, και τρίτη δύναμη αναδείχθηκε το... Δεν ξέρω πώς είναι, πώς προφέρεται DPS στα βουλγάρικα. Ναι. Με 14,8%. Πολλά κόμματα, 7 μπαίνουν στο Βουλγαρικό Κοινοβούλιο. Ναι. Έχουν μεγάλες διαφορές πάντως. Οι διαφορές είναι μεγάλες. Κανένα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς το άλλο, άμα τα συγκεντρώσεις. Και ασχολούμαστε δηλαδή με αυτό θέλοντας έτσι και εμείς, γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχει συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Πρόκειται για τους γειτόνους μας, αντίστοιχα θα σχολιόμασταν και με τις εκλογές της Τουρκίας. Ας μην ξεχνάμε, πριν από μερικές μέρες ήταν εδώ ο κύριος Θεοδωρικάκος με τον ομόλογό του από το Βούλγαρο, πίσω ήταν και αναπληρωτής πρωθυπουργός της Βουλγαρίας. Τώρα έχουμε πάλι την επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Βουλγαρία για τα εγγένεια του αγωγού. Οι σχέσεις μας έχουν γίνει πάρα πολύ στενές, οπότε οποιαδήποτε πολιτική εξέλιξη στην Βουλγαρία μας αφορά πολύ σοβαρά. Έτσι. Είναι πολύ σοβαρή η σχέση μας. Είναι δεσμός. Ναι. Και αυτός ο δεσμός... Το χτίζαμε αγάπη και αισθήματα που λέει το τραγούδι. Παράνομος δεν είναι όμως. Όχι, δεν είναι παράνομος. Έτσι, το τραγούδι παράνομος και είναι ο δεσμός. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Όχι, δεν έχουμε. Μια χαρά. Τέτοια προβλήματα δεν έχουμε. Παράνομοι χρησιμοποιούν απλώς τη Βουλγαρία και μπαίνουν σε εμάς. Ναι, αλλά υπάρχουν και κάτι άλλοι δεσμοί που καταλήγουν στα θυμαράκια. Λοιπόν, είχαμε το άγριο φωνικό αυτό της προηγούμενης εβδομάδας στην Καβάλα. Είναι σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία. Διάβαζα και είδα για αρκετά ρεπορτάζ. Μήπως διάβασε λεπτομέρειες το πώς έγινε το σκηνικό. Δηλαδή, δεν περιγράφεται. Εγώ όταν τα διάβαζα, γιατί έρχονται μέρα με την ημέρα περισσότερες λεπτομέρειες. Βγαίνουν στο φως διάφορα στοιχεία, ναι. Είναι... Όχι σοκαριστικά. Το σοκαριστικό πλέον ακούγεται πολύ έτσι... soft, να το πούμε έτσι. Είναι
πάρα πολύ. Προκάλεσε τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι. Πολύ μεγάλη εντύπωση. Ότι στην κηδεία του 56χρονου δεν πάτησε ψυχή, ούτε καν ο ίδιος ο πατέρας του. Ο οποίος το είπε, ναι. Έτσι. Ότι δεν θα πάει. Ήταν μόνο μια ξαδέρφη του και ο γαμπρός του, ναι, και μια ξαδέρφη κτλ. Αυτό το οποίο είπε πάντως ο πατέρας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι αυτά θα τα έκανε μόνο ένας τρελός, ο γιος μου όμως τρελός δεν ήταν. Αλλά. Δεν θέλω να πω τις λεπτομέρειες, δεν υπάρχει λόγος, είναι και νωρίς. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε η ψυχραιμία, η ψυχρότητα, να οπλίσει, να αλλάξει σφαίρες, ακόμα και να αλλάξει σκάγια. Ο ίδιος από ό,τι γράφει, από ό,τι λέει η ιατροδικαστική έκθεση, επιχείρησε να αυτοκτονήσει 2 φορές και δεν τα κατάφερε. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είχε ξεφύγει. Τώρα μεταξύ μας τι είναι και εύκολο να πατήσει τη σκανδάλη και να αυτοπυροβοληθεί. Ναι, το θέμα είναι ότι η πρώτη βολή του έκανε πολύ σοβαρή ζημιά, αλλά είχε την ψυχραιμία να ξαναοπλίσει και να το τελειώσει. Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν ξέρω αυτό το πράγμα. Θα ήταν καλό κάποια στιγμή ένας ψυχίατρος να μας. Γιατί είπαμε, εντάξει, άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου, αλλά δεν μιλάμε για άβυσσο. Έχει το πράγμα παραπάνω από ό,τι είναι τα συνηθισμένες, τέλος πάντων, συνηθισμένες καταστάσεις παραφροσύνης. Εδώ μιλάμε τώρα για αντικείμενο προς ψυχιατρική μελέτη από μόνο του, έτσι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να Και εκείνο το οποίο μου κάνει εντύπωση. Τέλος πάντων, μπορούμε να σκεφτόμαστε λίγο δυνατά, ας πούμε. Η κοπέλα δεν είχε πάρει χαμπάρι περί τίνος πρόκειται. Κάνει φοβερή θα σου πω, μπορεί να είχε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Μπορεί γι' αυτό το λόγο να θέλησε να φύγει από αυτόν τον άνθρωπο, όπως και έφυγε. Το να θέλω όμως να φύγω από σένα και να μην θέλουμε το ίδιο. Ναι, αυτό. Για διάφορους λόγους που μπορεί να μας ενώνουν αλλά και να μας κρατούν μακριά. Ξέρεις, λένε ότι οι σχέσεις θέλουν 2 και 2 ναι, να δουλεύουν πάνω σε αυτό. Τώρα, αν λειτουργήσε εγωιστικά, αν ο άνθρωπος αυτός που επρόκειτο για έναν άνθρωπο εντελώς απόμακρο, δεν είχε κοινωνική ζωή, δεν είχε παρεδώσε με τίποτα, κανέναν, ναι, ασχολούνται με τα σκυλιά και με τα πρόβατα, φίλους, μόνο με τα ζώα του. Όταν λοιπόν έχει μία σύντροφο, κάνουν ένα παιδί και ξαφνικά αυτή η σύντροφος αποφασίζει να φύγει γιατί, για διάφορους δικούς της λόγους, φαντάζομαι ότι δεν του άρεσε και πολύ. Ναι, okay. Αλλά εδώ μιλάμε ότι φαίνεται από τον τρόπο που λειτουργήσε ότι ο άνθρωπος το έκανε συνειδητά. Δεν είναι δηλαδή ότι θόλωσε το μυαλό του και δεν ήξερε τι έκανε. Ναι. Οι επιλογές που έκανε ακόμα και στο να αλλάξει σκάγια δεν είναι τώρα. Εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν είμαι ψυχίατρος για να μπορέσω να το μελετήσω ψυχιατρικά. Αλλά η απλή ματιά ενός μέσου νου λέει ότι αυτό το πράγμα υπερβαίνει τα συνήθη όρια του παραλογισμού και της παραφροσύνης. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω. Δύσκολα. Πολύ. Δύσκολα αυτά τα πράγματα, δύσκολες αυτές οι ειδήσεις. Θα δούμε όμως, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, βγαίνουν κάθε μέρα διάφορα. Ναι, ότι είχε πάρει, του είχε δώσει χρήματα και δεν είχε άλλα να του δώσει. Δεν τα επέστρεψε, δεν ναι, είχε έχει, άλλα. Έχει φαίνεται πολλά, πολλά χωρίς βέβαια οποιοδήποτε παρασκήνιο και να βγει, τουλάχιστον προς εμένα, δεν δικαιολογεί, επουδενή το τι συμβαίνει. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Μπορεί να το εξηγήσει. Βέβαια, αλλά δεν το δικαιολογεί. Δεν ξέρω κατά πόσο εντός θέματος θα είμαι, αλλά θεωρώ πάρα πολύ. Δεν είναι καθόλου εύκολο να πάρεις την απόφαση καταρχήν να βάλεις τέλος στη ζωή σου, στη δική σου ζωή. Ναι. Με όποιον τρόπο και αν αποφασίσεις, ναι, εντάξει, να το κάνεις. Ναι. Εντάξει, πιστεύω ότι στα διέξοδα που έχεις στάσει ώστε να φτάσεις σε αυτό να το θεωρείς λύση. Ίσως σου δίνουν τη δύναμη, δεν ξέρω. Θεωρείται δεν μπορώ πάρα να ξέρω. Πολύ δύσκολο και αυτό. Λοιπόν, πάμε στην άφιξη. Πού θα έχουμε μεθαύριο. Νίκ Χαρδαλιάς. Νίκ Χαρδαλιάς. Έρχεται. Ναι. Έρχεται πάλι ο Νίκος ο Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Αναμένεται να ξεκινήσει λοιπόν την περιοδία του την Τετάρτη, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες. Όλα αυτά αλλάζουν, ξέρεις πώς είναι. Μέρα-μέρα. Από το φυλάκιο ένας στις Καστανιές. Τετάρτη από το φυλάκιο ένας στις Καστανιές θα προσγειωθεί με ελικόπτερο στην Οριστιάδα ώστε να φτάσει άμεσα στο φυλάκιο ένας στις Καστανιές. Θα περιοδεύσει σε όλο τον Εύρο. Θα επισκεφτεί υπό αρκετές μονάδες και επιτηρητικά φυλάκια. Θα δούμε. Θα δούμε τι. Ξέρεις τώρα, δεν είναι κάποια γιορτή για να ευχηθεί, δεν είναι Χριστούγεννα, Πάσχα ή κάτι. Έρχεται για να.
δώσει και αυτό το δικό του στίγμα. Και εύχομαι και ελπίζω η πομπή να μην είναι σαν την προηγούμενη φορά 15 αυτοκίνητα. Αυτά είναι πρακτικές και τακτικές παλαιότερων ετών. Τα πράγματα είναι λίγο πιο συμμαζεμένα. Έτσι το εύχομαι εγώ τουλάχιστον. Θα δούμε και θα σε ενημερώσω γι' αυτό. Ναι. Είναι από τα σημαντικά. Ήταν από σημειολογικό. Από τα γεγονότα που είχαμε σχολιάσει έντονα. Έτσι. Να είναι ναι. Ίσως είναι πιο προσεκτικοί οι άνθρωποι του αυτή τη φορά. Να μην προκαλέσουν. Το θέμα, ξέρεις, δεν είναι οι άνθρωποι οι υπόλοιποι του Υπουργού. Το θέμα είναι τι ζητάει ο εκάστοτε υπουργός. Καμιά φορά όμως, ξέρεις, και οι άνθρωποι που ασκούν εξουσία έχουν συμβούλους οι οποίοι τους ορμηνεύουν, όχι ορμηνεύουν ορισμένα πράγματα. Η ουσία είναι ότι η εικόνα δεν ήταν καλή. Αυτή η μεγάλη πομπή αυτοκινήτων χωρίς λόγο δεν ήταν καθόλου καλή. Ας ευχηθούμε ότι την επόμενη φορά αυτή που θα έρθει θα είναι λίγο πιο συμμαζεμένα τα πράγματα. Για να δούμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα όμως, για να αρχίσουμε έτσι λίγο να πηγαίνουμε και στα πιο ευχάριστα και στα πιο... Ναι, να το πω. Ναι, με. Μπάμπη, break. Επανήλθαμε. Εντάξει, γελάσαμε λίγο, η αλήθεια είναι. Ναι. Okay. Την περιμένουμε πώς και πώς αυτή τη Μάρο αύριο το βράδυ μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Mm-hmm. Εντάξει, επιλέχθηκαν στο τρέιλερ να μπουν κομμάτια έτσι που να μην προδίδουν και πολλά. Ναι, πολύ ανώδυνα είναι η αλήθεια. Ναι. Αλλά νομίζω ότι θα μας χαρίσει απίστευτες στιγμές γέλιο. Μου θυμίζεις όταν κάνουν οι βολές ο στρατός και έχει τα τροχιοδεικτικά. Είναι τροχιοδεικτικά αυτά τα 3-4 πλάνα, δείχνουν ακριβώς πού κατευθύνεται η βολή από την Μαρία Καρασουλτάνη. Να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε πριν. Δικό σας. Ναι, ευχαριστώ. Thank you, μάλλον, very much, για να μπω στο κλίμα. Η ανάπτυξη η οποία έρχεται στην Αλεξανδρούπολη, όχι μόνο από την χρήση του, από το ότι γίνεται ενεργειακός κόμβος με το φυσικό αέριο, αλλά και από την χρήση του λιμανιού και τη στρατιωτική, αλλά και την εμπορική. Να μην ξεχνάμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος, όσο και αν φαίνεται δύσκολο και δυσνόητο, ένα πολύ μεγάλο μέρος της αύξησης, ας το πούμε, της κίνησης και των εισόδων του όλα από την αύξηση της κίνησης του λιμανιού, προέρχεται από το εμπορικό κομμάτι, όχι τόσο από το στρατιωτικό. Αυτό το εμπορικό κομμάτι, αυτή η αύξηση της εμπορικής κίνησης, φέρνει ανάπτυξη σε παράπλευρους τομείς. Παραδείγματος χάρη, γνωρίζουμε όσοι έχουμε έτσι επαφή με το χώρο του Real Estate στην Αλεξανδρούπολη, ότι ήδη υπάρχουν κινήσεις και ζητούνται χώροι για logistics, μεγάλες δηλαδή αποθήκες και διακίνηση εμπορευμάτων. Και ορίστε η πρώτη απόδειξη αυτής της αίσθησης που είχαμε με την επίσκεψη μιας πολύ μεγάλης αντιπροσωπείας επαγγελματιών του Real Estate από την πολιτεία του Illinois, οι οποίοι επισκεφτήκανε και τη Δημαρχία και τον Δήμαρχο στην έδρα του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και το επιμελητήριο αργότερα, ψάχνουν να βρούνε, να ερμηνεύσουν και να βρουν και να εντοπίσουν πώς μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες εδώ στην Αλεξανδρούπολη με τι ακίνητα υπάρχουν προς διάθεση, μέγεθος, είδος, χρήσης. Θα ήταν καλό σε αυτό επάνω να πούμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί και η επέκταση του σχεδίου πόλεως στις περιοχές Χιλής και όλα αυτά που έχει καθυστερήσει. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει και συγκεκριμένη χρήση γη σε κάθε περιοχή. Βέβαια. Η ιδέα αλλαγή είναι πολύ πιο δύσκολη και μακροχρόνια, mm-hmm. μάλλον χρονοβόρα η διαδικασία από ό,τι το να πρωτοχαρακτηριστεί. Φαίνεται ότι αυτό που λέμε συνέχεια ότι θα υπάρξει μια
Υπάρχει μια ανάπτυξη, υπάρχει ένα δυναμικό πολύ ισχυρό στην Αλεξανδρούπολη. Δεν βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάποιο όριο, με την έννοια ότι έχει πολύ, είμαστε ακόμα στα σπάργανα, είναι ακόμα σε εμβριακό στάδιο όλη αυτή η διαδικασία. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσουμε. Εξαρτάται πάρα πολύ και από τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στη γύρω περιοχή. Αυτό προς το παρόν οι συνθήκες είναι υπέρ της ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη. Όπως δήλωσε και ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Ζαμπούκης, μιλάμε για, ανέφερε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αλεξανδρούπολης και ότι όλα αυτή τη στιγμή σιγά σιγά, επειδή αρχίζουν και το ψάχνουν στην Αλεξανδρούπολη, έρχονται στο προσκήνιο. Υπήρξε και συνάντηση στο επιμελητήριο ενημέρωση από τους φορείς. Θα έχουν να δουν πολλά σε αυτό το κομμάτι και θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή. Ωστόσο, πάμε να δούμε τι συνέβη σήμερα. Η Μαρία Καρασουλτάνη παρακολούθησε αυτές τις συναντήσεις και έχουν ενδιαφέρον. Η ραγδαία ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης φαίνεται πως έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών, καθώς τη Δευτέρα το πρωί πολυάριθμη αποστολή επαγγελματιών του Real Estate από το Ιλλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής επισκέφτηκαν την Αλεξανδρούπολη και συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο της πόλης Γιάννη Ζαμπούκη για να εξετάσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει πλέον η περιοχή. Είναι χαρά μας να φιλοξενούμε και να παρουσιάζουμε τα προτερήματα και τα πλεονεκτήματα, τα συγκριτικά μάλιστα πλέον πλεονεκτήματα της Αλεξανδρούπολης, όποιον ενδιαφέρεται να επενδύσει τα κεφάλαια του στην πόλη μας και ευρύτερα στην περιοχή μας. Έτσι, σήμερα φιλοξενήσαμε ένα γκρουπ Αμερικανών, κυρίως από τον χώρο του Real Estate. Παρουσιάσαμε την Αλεξανδρούπολη. Αρχική παρουσία έχει να κάνει σε σχέση με αυτό που φαίνεται ότι έρχεται για την πόλη μας και τον Δήμο μας, σε σχέση με τις συνδυαστικές μεταφορές και μετακινήσεις. Εκείνο που ιδιαίτερα παρουσιάσαμε στα πλαίσια της αρμοδιότητάς μας ήταν η πολύ μεγάλη έκταση των 500 στρεμμάτων, που είναι η συνειδιοκτησία του Δήμου. Βρίσκεται ανάμεσα στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο και είναι μια έκθεση η οποία μπορεί να φιλοξενήσει δράσεις διαμετοκομιστικού εμπόριου. Ο κύριος Ζαμπούκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα μεγάλα επενδυτικά projects δημοσίου και ιδιωτικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης και ανοίγουν το δρόμο για νέα επενδυτικά σχήματα στους τομείς των logistics, του εμπορίου, των μεταφορών και του τουρισμού. Μπορούν να μετακινηθούν στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή ενδοχώρα. Ένα άλλο σημείο που θίξαμε είναι η έλλειψη κλινών. Η Αλεξανδρούπολη δυστυχώς, και αυτό είναι ένα από τα μειονεκτήματά μας, δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό κλινών όπως διαθέτει το δίδυμο Θάσου και Καβάλας. Το αντίστοιχο δίδυμο Αλεξανδρούπολης Σαμοθράκης υπολείπεται κατά πολύ και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ήδη από τα μισά του έκτου, ειδικά φέτος το καλοκαίρι του 2022, ήταν τα πάντα κλεισμένα, overbooking και αδυνατούσαμε να εξυπηρετήσουμε τουρίστες οι οποίοι θέλουν να φιλοξενηθούν. Έχουμε μία άναρχη επίσης ανάπτυξη των διαμερισμάτων με τη μίσθωση του Airbnb. Εκεί παρουσιάσαμε εκτάσεις και προϋποθέσεις με τις οποίες μπορούν να επενδυθούν κεφάλαια στην αγορά είτε ακινήτων και να αναπαλωθούν οι ξενοδοχεία, όπου εκεί μπορεί να συνεργαστεί ο Δήμος με τις υπηρεσίες του, είτε στην αγορά εκτάσεων και την οικοδόμηση τουριστικών μονάδων. Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Πιστοποιημένων Πραγματογνωμών Μεσητών, Νίκος Μανομενίδης, έκανε λόγο για μια περιοχή που παρουσιάζει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον στους Αμερικανούς επαγγελματίες, καθώς δημιουργούνται επενδυτικές ευκαιρίες. Ξεκινήσαμε αυτή την αποστολή, την εμπορική αποστολή στην Ελλάδα. Τη σχεδιάζαμε, η αλήθεια είναι, πριν από την πανδημία, αναβλήθηκε δύο φορές. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και εμείς θέλαμε να δείξουμε την Ελλάδα που δεν γνωρίζουν στην Αμερική. Μπορεί τώρα τελευταία να είδαμε πολλές κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, αλλά στο παρελθόν δεν υπήρχαν τόσο έντονες και το ενδιαφέρον μεγαλώνει και γι' αυτό ξεκινήσαμε την εμπορική αποστολή από την Αλεξανδρούπολη και θα διασχίσουμε όλη τη Βόρεια Ελλάδα με την αποστολή. Θα πάμε Καβάλα, θα πάμε Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Πάργα και θα κατεβούμε Δυτική Ελλάδα, περιοχές που δεν τις γνωρίζουν τόσο πολύ, αλλά που έχουν εξίσου ομορφιές και είναι και πολύ πιο, θα έλεγα, έχουν περισσότερες επενδυτικές ευκαιρίες.
Η αποστολή των Αμερικανών επαγγελματιών σε συνέχεια της επίσκεψής τους στην Αλεξανδρούπολη επισκέφτηκαν το Εμπορικό Επιμελητήριο Εύρου, όπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής και να ενημερωθούν για τις επενδυτικές προοπτικές που δημιουργούνται στην περιοχή. Η Αλεξανδρούπολη μπαίνει στο κάδρο των Αμερικανών επενδυτών, αναφέρει ο κ. Τοψίδης, διότι ξεκινούν οι επαφές για μια συνεργασία που μπορεί να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή τόσο στον τουρισμό όσο και στο εμπόριο στην περιοχή. Είναι μια εκκίνηση, θα λέγαμε, μια συνεργασία μεταξύ των μεσητών της περιοχής μας, του Εμπορικού Αρρωγό και της Ένωσης Μεσητών της Αμερικής με έδρα του Σικάγο. Το Σικάγο, από ό,τι είπαν, είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη με τους περισσότερους Έλληνες. Η ένωσή τους χρηματοδοτεί οι γερουσιαστές, δηλαδή στην ουσία έχει μια πολιτική, από ό,τι μας ενημερώσαν, έτσι, θέση μέσα στο Κογκρέσο. Πιστεύω ότι θετικά είναι αυτά για την περιοχή μας. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μανομενίδη, ο οποίος μας έφερε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μια αρχή, την καταγράφουμε, κρατάει μικρό καλάθι, αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι το διαδίκτυο πλέον, ανταλλαγή πληροφοριών, ανταλλαγή email μεταξύ τους, θα έρθουν σε επαφή και σιγά σιγά εκτιμούμε ότι η Αλεξανδρούπολη μπαίνει και στο κάδρο των Αμερικανών ανθρώπων στο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις. Ο λόγος που επισκέφτηκαν την Αλεξανδρούπολη οι επαγγελματίες του Real Estate της Αμερικής, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, είναι για να γνωρίσουν στους Αμερικανούς επενδυτές περιοχές που δεν είναι ευρέως γνωστές, αλλά παρουσιάζουν ευκαιρίες επενδύσεων. The reason we're here today, and this is 2 years in the making, is because Nikos and I had a dream to bring the untraveled portions of Greece where the real opportunities are. Ο λόγος για τον οποίο είμαστε εδώ πέρα είναι γιατί σχεδιάσαμε με τη Μάρσα και εγώ να γνωρίσουμε στους Αμερικάνους την πλευρά της Ελλάδας που δεν γνωρίζουν. Oh. Oh, yes, indeed. Oh, really? Ναι. Λογική, πολύ καλή λογική. Γιατί διάβαζα χθες ένα άρθρο ότι υπάρχουν 3-4 περιοχές στην Ελλάδα οι οποίες έχουν αλματώδη αύξηση, κυρίως στο κλείσιμο συμβολέων. Εκεί, στην ουσία, φαίνεται η αύξηση της κινητικότητας στην ναι, γιατί ενδιαφέρον περιουσία. Μπορεί να παρουσιάζεται γενικότερα, έτσι, αλλά πόσες συμφωνίες γίνονται, ναι. Και... Λοιπόν, αυτή η λογική, το ότι πηγαίνουμε σε περιοχές οι οποίες δεν είναι από τις πρώτες, από τις πιο πολύ προβαλλόμενες, να το πω έτσι, και από τις πολύ γνωστές, είναι εξαιρετική συμβαστική. Τώρα μεταξύ μας, για την Αλεξανδρούπολη δεν ισχύει το ίδιο, έτσι. Ναι, αλλά ξέρεις τι, ακόμα, όσο και αν... Έχω την αίσθηση εγώ αυτή τουλάχιστον. Ακόμα και όσο και ακούγεται από τα στόματα των Προέδρων της Αμερικής και του ΝΙΝ και του πρώην κάπως του Πρωθυπουργού, από παντού σε όλες τις συζητήσεις που γίνονται, που έχουν σχέση με την ενέργεια, αλλά και με την κινητικότητα των στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, πάντα τα αναφέρεται η Αλεξανδρούπολη. Αυτό, μέχρι να φτάσει στο σημείο να επηρεάσει ουσιαστικά, πραγματικά, σε επιτυχρήμαση δηλαδή, τις συνθήκες της αγοράς στην Αλεξανδρούπολη, θέλει τέτοιες κινήσεις για να υποβοηθηθεί. Έτσι. Ήταν στην πολύ σωστή, σε πάρα πολύ σωστή κατεύθυνση. Είμαστε σε καλό δρόμο πάντως, αυτό έτσι. Κρατάμε. Συγκρατημένα αισιόδοξη θα πω. Ναι. Γιατί μόνο που βλέπεις τόση κινητικότητα, κάτι φαίνεται να... Ναι, δεν ήρθε ένας άνθρωπος. Κάτι αχνοφαίνεται. Έτσι, ναι, δεν ήρθε ένας. Ήρθε ένα ολόκληρο team. Πολλά μυαλά. Και έρχονται κατά καιρούς. Έρχονται και αρκετοί που δεν γνωρίζουμε. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Έρχονται και πολλοί που δεν τους γνωρίζουμε. Εντάξει. Είχαμε ορκομοσία. Ναι, πήγα να πω ότι όλα αυτά θέλουν φύλαξη, βέβαια, θέλουν και ασφάλεια. Φύλαξη. Πώς πήγε να το κουμπώσει πάλι, βέβαια. Ναι, αλλά... Θέλεις να το πεις, έλα, έλα, ναι. Έλα, μας αφήσουν. 383 σας τη φύλακες αποφύτησαν από τη σχολή της Κομοτηνής. Βρε, είπαμε λίγο να το πας... Μα τώρα λέω το θέμα, κατάλαβες, και κάνω counter-relance και τώρα θα ξαναπώ το ότι όλα αυτά θέλουν φύλαξη, ασφάλεια. Και η ασφάλεια δεν είναι μόνο από τους εξωτερικούς εχθρούς, είναι και η τήρηση της εσωτερικής δημόσιας τάξης, η τήρηση της αστικής ασφάλειας. Και σε αυτό χρειαζόμαστε αστυνομικούς, οι οποίοι... Έτσι είναι. Προχθές είχαμε την όρεξη στο Δημότυχο, έτσι. Είχαμε και στο Δημότυχο. Αυτός ο κορονοϊός μας στήχησε πολύ. Έτσι ακριβώς. Έτσι λοιπόν έγινε μια εξαιρετική, διοργανώθηκε μια εξαιρετική τελετή για ακόμα μια φορά, μετά από 2-3 χρόνια. Είχε κόσμο. Είχε πάρα πλέον. Πολύ κόσμο. Έγινε το πρωί του Σαββάτου. Στις εγκαταστάσεις της σχολής, παρουσία αρκετού κόσμου,
Εντάξει, την τελετή, την δοξολογία, την τέλεση ο Μητροπολίτης Μαρονέας και Κομωτινής, ο κύριος Παντελεήμονας, ήταν ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Λευτέρης ο Οικονόμου, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο αντιστράτηγος ο Κωνσταντίνος Κούμας. Μεγάλη μέρα, μεγάλη μέρα. Ο διοικητής σχολής αστυφυλάκων, ναι, αστυνομικός διοικητής ο κύριος Βλάχος, ναι, ο Ροδόπης. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν έτσι κι αλλιώς. Ναι, όλοι οι άνθρωποι που έχουν σε ευθύνη τη λειτουργία του σώματος και αυτοί που έχουν στην ευθύνη τους την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων του σώματος, των μελών του σώματος. Mm-hmm. Είναι αυτό που είπες. Ο κορονοϊός μας άφησε πίσω σε αυτά τα πράγματα. Αυτές οι τελετές γίνονται και αλλά για τους ίδιους. Αλλά και πόσο ωραία και πόσο τώρα εκτιμούμε όλα αυτά που στερηθήκαμε τόσο ναι, καιρό. Βέβαια. Με άλλον ναι. αέρα. Ναι, βλέπεις ότι εντάξει. με το που δίνεται η ευκαιρία για συνάθρηση. Κατευθείαν. Τώρα βέβαια, να πούμε την δεν ξέρουν πόσο καλό ή κακό είναι αυτό, θα φανεί στο μέλλον. Δεν και τώρα αλλά... ξέρεις, ξεθάρεψαν κιόλας και ναι. δίνουν και τα φυλάκια τα σταυρωτά. Ναι, πάνω ναι, που τα ναι, κόψαμε αυτά λέω. Και κρατούσαμε ναι, από ξέρεις, να και μια γκαλίτσα τώρα. Από ναι, από τη γροθιά πήγαμε στη χειραψία και λίγο πιο κοντά. Θέλει προσοχή, κανονικά, έτσι. Θέλει προσοχή, ας ελπίσουμε τα πράγματα θα είναι, είπαμε, έχει πολύ μεγάλο ποσοστό εμβολιασμών. Φαίνεται ότι αντέχει η κοινωνία. Ο κένταβος μας τρόμαξε λίγο. Το αντιμετωπίσαμε. Αυτό τώρα όμως το επόμενο θέμα. Τελειώσαμε. Ναι. Γιατί τώρα με συνεννοούμαστε. Δεν μπορούμε να λύσουμε το κοντρό μεταξύ μας. Δεν μπορούμε να συνεννοούμε. Γιατί το λες αυτό. Να κάνουμε προσυνεννόηση εννοώ. Όχι, γιατί δεν μπορούμε να συνεννοούμε. Γιατί. Χρειαζόμαστε εμείς οι δύο προσυνεννόηση. Όχι, παιδί μου, γιατί. Αυτό λέω. Τελειώσαμε. Δεν έχω κάτι άλλο. Το ξεκουμπώνει, τα φτιάχνει. Προβλήματα στη συγκομιδή ελιάς στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί. Και μιλάμε για μια χρονιά η οποία έχει πολύ καρπό. Ναι, γιατί θα δεν είναι είναι μια εξαιρετική χρονιά. Όπως πάθαμε τα και πάνω. Όλα αυτά συμβαίνουν και δημιουργούνται θέματα και σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της έλλειψης του εργατικού δυναμικού. Μεγάλο το πρόβλημα, όχι μόνο στον αγροτικό τομέα. Το είδαμε όλο το καλοκαίρι. Δεν νομίζω να υπήρξε επαγγελματία στην εστίαση που να είπε «Α, εγώ, εντάξει, είμαι άνετος». Όλα τα καταστήματα αλλάξαν, προσαρμόσαν τα ωράρια. Δεν μπορούσαν να βρούνε άνθρωπο να δουλέψει. Θυμάμαι ένα ρεπορτάζ πάλι της Μαρίας Καρασουλτάνη ήταν, όπου έλεγαν χαρακτηριστικά οι επαγγελματίες της εστίασης ότι έχουμε... έχει μαζευτεί όλη η οικογένεια και δουλεύει. Από παιδιά που είναι φοιτητές που τα φέραμε άρον-άρον για να δουλέψουν. Για να από αδέρφια, κουμπάρους, ξαδέρφια. Έτσι ακριβώς. Τους βάλανε όλους στη δουλειά, ναι. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με την συγκομιδή της ελιάς, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα που μας αφορά. Και θα πούμε, κάνουμε ένα σχόλιο μετά. Το πρόβλημα του εργατικού δυναμικού έχουν να αντιμετωπίσουν για άλλη μία χρονιά η παραγωγή της ελιάς αλλά και τις αυξήσεις σε καύσιμα, ενέργεια, λιπάσματα και φυτοφάρμακα στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Οι συνεχόμενες ανατιμήσεις σμπρώχνουν τους παραγωγούς στην απόγνωση, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν μικρή καλλιέργεια, καθώς όπως αναφέρει ο ιδιοκτήτης γνωστού ελαιοτριβίου της Αλεξανδρούπολης, Αλέξανδρος Τόκας, υπάρχει πιθανότητα οι παραγωγοί με μικρές καλλιέργειες να μην μπουν στα κτήματά τους για να μαζέψουν. Τις ελιές, αν η παραγωγή δεν είναι ικανοποιητική. Είμαστε στο παραπέντου ουσιαστικά της έναρξης της ελαιοκομικής σεζόν. Είναι ένα βασικό πρόβλημα αυτό που ταλανίζει, θα λέγαμε, όχι μόνο την περιοχή μας, αλλά και όλη την επικράτεια, ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό. Πρώτον, η έβριση των εργατικών χεριών που έχει γίνει δύσκολη εκ των πραγμάτων και ταυτόχρονα και η αύξηση του κόστους των εργατικών, που είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι παραγωγοί. Έτσι, επειδή μιλάμε με αρκετούς παραγωγούς, πολλοί είναι και σκέφτονται ακόμα και αν θα μπουν να μαζέψουν, ειδικά αν τα χωράφια δεν έχουν ικανοποιητική παραγωγή. Ένα μεροκάματο για τη συγκομιδή της ελιάς πέρυσι κόστιζε από 25 έως 30 ευρώ, αναφέρει ο κύριος Τόκας, ενώ φέτος θα αυξηθεί για να μπορούν να ανταπεξέλθουν και οι εργάτες στις ανατιμήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν σε βασικά προϊόντα διατροφής. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι. Υπάρχει μια απογοήτευση. Γιατί έχει ξεκινήσει από πέρυσι με όλα αυτά που συμβαίνουν με τα λιπάσματα, με όλα τα αναλώσιμα, πετρέλαια που χρησιμοποιείται για τα εργαλεία, μη βενζίνες ακόμα όπως κόβουμε τα χόρτα και για άλλες δουλειές, αλλά και όλα τα αναλώσιμα παρουσιάζουν μια αύξηση, θα λέγαμε, τελευταία χρόνια από 20 μέχρι 50-60% ανάλογα με το είδος. Αυτό συμπαρασύρει τα μεροκάματα.
Σίγουρα, σίγουρα. Πέρσι ένα μεροκάματο σε τι τιμή ήταν? Συνήθως στην περιοχή κυμαίνονταν γύρω στα 30 ευρώ, 25-30 παλιότερα. Τώρα πλέον θα πάμε στα 35-40 ανάλογα με την... Θα αυξηθεί δηλαδή και το μεροκάματο όπως έχουν αυξηθεί όλα τα υπόλοιπα. Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα, γιατί από την πλευρά των, να τα βλέπουμε τα πράγματα και από τις δύο πλευρές, το κόστος διαβίωσης δεν έχει αυξηθεί μόνο για τους παραγωγούς, έχει αυξηθεί και για τους εργάτες. Είναι δύσκολο δηλαδή η συγκυρία για όλους. Το μικρό χρονικό διάστημα απασχόλησης είναι ένας από τους λόγους που δεν επιλέγουν οι εργάτες να ασχοληθούν με τη συγκομιδή της ελιάς. Πού οφείλεται το γεγονός ότι δεν έχουμε εργάτες? Για ποιο λόγο συμβαίνει? Τα μεροκάματα, από ό,τι μας είπατε πριν από λίγο, είναι καλά και μάλιστα αυξάνονται και σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Για ποιο λόγο οι νέοι, αν θέλετε, δεν προτιμούν να έρθουν να εργαστούν στη δουλειά? Φταίει το μικρό χρονικό διάστημα της απασχόλησης? Σίγουρα ίσως είναι και αυτός ένας παράγοντας, ότι ο άλλος το σκέφτεται, ίσως έχει κάνει κάποιον άλλο προγραμματισμό, ίσως περιμένει κάτι άλλο και σου λέει για 20 μέρες, ένα μήνα που είναι λεοκομιδή, μήπως χάσω κάτι διαφορετικό που περίμενα. Και πλέον έχουμε την, παλαιότερα είχαμε την εισρωή, ειδικά από την γειτονική Βουλγαρία, εργατικών χεριών, τα οποία τελευταία χρόνια για διάφορους παράγοντες και από εκεί έχουν χαθεί, είτε έχουν πάει σε άλλες χώρες. Πάντως δεν υπάρχει αυτή η ισορροή που υπήρχε παλιότερα, όπως τα ακούτε για άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας. Η συγκομιδή της ελιάς δεν απαιτεί ιδιαίτερα προσόντα, αλλά ούτε είναι και τόσο δύσκολη, αναφέρει ο κύριος Στόκας, αφού κάθε άνθρωπος μέσης ηλικίας μπορεί να τα καταφέρει. Το ωράριο, όπως προβλέπετε, κανονικά είναι το 8ωρο με τα διαλύματα κλπ. Θα έλεγα πριν του πλήτου βάρους, ας πούμε, που μπορεί να, του τελάρου, ας πούμε, που είναι γύρω στα 20 κιλά, κατά τα άλλα, είναι κάτι που μπορεί να ανταπεξέλθει ένας υγιής άνθρωπος μέσης ηλικίας, έστω θα λέγαμε. Δεν είναι. Αυτή τη στιγμή οι εργάτες που βλέπουμε πίσω μας να δουλεύουν, δεν μαζεύουνε, τι κάνουμε, προετοιμασία? Ναι, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο προετοιμασίας των χωραφιών. Ένα ψηλό κλαδοκάθαρο, ας πούμε, το ονομάζουμε. Κόβουν τα λέμαργα, τους φαγάδες, οι οποίοι βρίσκονται κυρίως στη μέση του δέντρου, είτε κάτω γύρω-γύρω παραφιάδες, και βοηθούν με αυτόν τον τρόπο να είναι πιο εύκολο το μάζεμα. Και δεύτερον, δίνουν μια ανάσα στο δέντρο για να αναπτύξει τους βλαστούς για την επόμενη χρονιά. Αν και η ανθοφορία που καταγράφηκε στις αρχές καλοκαιριού είχε γεμίσει αισιοδοξία τους ελαιοπαραγωγούς, δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σίγουρα όμως μιλάμε για μια καλή χρονιά με απόδοση 70%, σαφώς καλύτερη από την περσινή καταστροφική σοδιά, αναφέρει ο κύριος Στόκας. Φέτος ακούσαμε στις αρχές καλοκαιριού ότι είχαμε μια πολύ καλή ανθοφορία, ότι είχε βοηθήσει πάρα πολύ ο καιρός και ότι δεν είχαμε το πρόβλημα του δάκου τόσο έντονα όπως στις προηγούμενες χρονιές. Mm-hmm. Τελικά αυτό κράτησε μέχρι και τώρα, η παραγωγή μας είναι πλούσια φέτος? Θα λέγαμε ότι σχέση με την ανθοφορία δεν έχουμε την αναμενόμενη καρπόδηση. Ξέρετε, πρώτα είναι η ανθοφορία, το λουλούδι, το οποίο μετά αν γονιμοποιηθεί γίνεται καρπίδιο. Σχέση με την ανθοφορία είδαμε ότι η καρπόδηση δεν ήταν αυτή που περιμέναμε. Τώρα οι λόγοι είναι θέμα συζήτησης και ίσως και επιστημονικής ανάλυσης. Δυστυχώς ήταν θέμα ξηρασίας, ήταν θέμα κάποιων υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν εκείνες τις μέρες. Είναι αυτό το φαινολογικό στάδιο της ελιάς, είναι πολύ ευαίσθητο. Και η ποικιλία μας είναι γενικά δύσκολη στην καρπόδηση, άρα η παραγωγή δεν ήταν τελικά όσο μεγάλη διαφαίνονταν από την ανθοφορία. Έτσι και με την δική μας εμπειρία, με τους παραγωγούς που μιλάμε, αλλά και με την περιφέρεια που έχουμε μιλήσει, αναμένεται περίπου να είναι στο 60-70% μιας καλής χρονιάς. Όταν ένας μικρός παραγωγός παραδώσει την παραγωγή του στο ελαιοτριβείο, τότε μπορεί να πληρώσει τη διαδικασία είτε με χρηματικό ποσό είτε με λάδι. Να μιλήσουμε λιγάκι και για έναν ιδιώτη που θα αποφασίσει να φέρει τις ελιές του στο ελαιοτριβείο για να πάρει το λάδι. Αυτό πώς πληρώνεται? Πληρώνει με χρηματικό ποσό ή μπορεί να το πληρώσει με λάδι? Σωστά, έχει δύο τρόπους ο παραγωγός. Φέρνει τις ελιές του, βγάζει το λάδι στο ελαιοτριβείο και ανάλογα με το ποσοστό λαδιού που έβγαλε μπορεί να πληρώσει είτε σε χρήματα είτε σε, να κρατήσουμε το ελαιόλαδο. Δίνουμε δηλαδή και τους δύο τρόπους. Και το ελαιόλαδο μετά σε δεύτερο χρόνο το παίρνετε εσείς και το βγάζετε με δικό σας brand name? Έτσι, το αποθηκεύουμε, το συντηρούμε σωστά και μετά το εμπορευόμαστε, ναι.
Μάλιστα. Σοβαρό πρόβλημα. Και μάλιστα πρόβλημα, αλλά και γενικότερα ενδιαφέρον ρεπορτάζ, γιατί τα πιάσανε όλα και καλό είναι να βλέπουμε πώς κινούνται οι κλάδοι αυτοί. Και μάλιστα, συγγνώμη που διακόπτω, και μάλιστα η έλλειψη εργατικού δυναμικού γίνεται σε μια εποχή που πλέον η συγκομιδή της ελιάς, επειδή βλέπω και ξέρω, γίνεται με τεχνικά μέσα σύγχρονα. Δηλαδή πάντως, δεν είναι εκείνη η εικόνα που γεμίζαν οι ελαιώνες με κόσμο με τα κοντάρια. Τώρα θυμάσαι παλαιότερα, δεν ξέρω, ακούσματα από γιαγιάδες, παππούδες. Ήταν μια γιορτή αυτή βέβαια, η περίοδος. Βέβαια, βέβαια. Την πάλι περιμένανε πώς και πώς να πάρουν το φαγητό τους, τις κουβέρτες ναι, τα στρώσουν. Σαν εκδρομή γινόταν, ναι. Παρά την κούραση, ξέρεις, και την... ήταν απίστευτο. Να πούμε βέβαια και το εξής. Ίσως, λέω ίσως, δεν ξέρω, η μη παρουσία Ελλήνων, Ελληνοπαίδων, σε αυτές τις διαδικασίες έχει και άλλη αιτία. Για πες. Διότι τα επιδόματα ανεργίας, τα οποία δίδονται, αν το δούμε σαν, το σκεφτούμε λογικά και βάλουμε τα απλά μαθηματικά κάτω, κάποιον δεν του συμφέρει να διακόψει το επίδομα της ανεργίας του, να χάσει τη σειρά βέβαια, που έχει εννοείται. Για να πάει να δουλέψει, αυτό που είπε ο κύριος, ο ιδιοκτήτης. Υπάρχουν και δικλείδες πολύ αυστηρές, ξέρεις, που έτσι και... Μήπως θα έπρεπε, ναι, μήπως θα έπρεπε, γιατί αυτό είναι ένα τελείως εποχιακό επάγγελμα, δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να πει ότι, ξέρεις, διακόπτω την κάρτα ενεργείας το Φεβρουάριο γιατί πάω να μαζέψω ελιές, έτσι. Είναι πολύ συγκεκριμένες, πολύ εποχιακές. Μήπως θα αποτελούσε λύση στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να υπάρχει μια, ας το πούμε, σύνομη από τον νόμο προβλεπόμενη διακοπή. Διότι έχουν δίκιο τα παιδιά, όταν μαζεύουν χρόνια ανεργίας ώστε να μπουν σε προγράμματα, να μπορέσουν να βρουν δουλειά στο αντικείμενο το οποίο θέλουν ή προσδοκούν τουλάχιστον, μια τέτοια διακοπή ναι, θα τους πάει πίσω. Έχεις δίκιο, έχεις έτσι. Δίκιο και θα πρέπει να το δουν σοβαρά. Θα πρέπει να το δουν πάρα πολύ σοβαρά. Είναι εποχιακή, καθαρά η δουλειά αυτή, παίζουν με τις μέρες. Δεν είναι ότι μπορεί κάποιος, γιατί εντάξει, πάντοτε υπάρχουν αυτοί οι οποίοι... Μιλάμε για ένα μήνα συνολικά, δεν νομίζω να είναι μπράβο. Παραπάνω. Επομένως, ίσως μήπως θα πρέπει να δοθεί μια... να υπάρχει μια ευελιξία. Έτσι. Να υπάρχει αυτή η ευελιξία. Τώρα έχουμε και τα ευχάριστα στην Ξάνθη. Τα είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, όντως άνοιξε επιτέλους αυτό το κολυμβητήριο. Έχει χαρίσει στιγμές χαράς και στους μικρούς ξανθιώτες, αλλά και στους μεγαλύτερους, γιατί έχει αρκετές ώρες διαθέσιμες για το κοινό. Είπαμε ότι το πηγαίνει μέχρι το βράδυ, έτσι. Τώρα, ναι, έδωσε και παράταση στο ωράριο για το κοινό μέχρι και τις 10.30 το βράδυ και έγινε η τελετή των εγγενείων την Κυριακή το απόγευμα. Μεγάλη χαρά. Στα εγγένεια, μάλιστα, παρόν ήταν και ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. Ήταν μια κυριολεκτικά γιορτή, την καρπόθηκε, να πούμε, και ο Δήμαρχος ότι όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε και όλα εμείς και όλα αυτά, ό,τι κάνει ο κάθε Δήμαρχος άλλωστε. Βέβαια. Έτσι, αυτό που λέει το σούπερ, όταν το ανέφερε γίνεται εφικτό, η πολιτική είναι η τέχνη του... Έτσι, το εφικτό. Προσπαθείς να κάνεις το εφικτό, όπως και το κάνουμε. Πολλοί προσπαθούν να πιάσουν και το ανέφικτο, αλλά... Εντάξει, καλά. Δεν σημαίνει ότι είναι πολιτική. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιαννόπουλος εκεί, κάνανε μερικές δηλώσεις. Ας περάσουμε λίγο να δούμε τι είπανε. Ο κύριος Δήμαρχος κράτησε την υποσχέση. Τόσο προς εμένα, όταν είχα έρθει πριν από μερικούς μήνες, ότι το κολυμβητήριο θα γίνει. Θα είναι ένα κόσμο για την πόλη. Το είδαμε όλοι σήμερα. Όσο και προς τα σωματεία, αλλά και την νεολαία της Ξάνθης που διψούσε για αυτό το κολυμβητήριο. Τον ευχαριστώ πολύ. Εγώ που είμαι κοντά μου. Είσαι να κοντά μου, Πρόεδρε. Από την Αθήνα, πιστεύω πίσω κοντά μου. Πιστεύω ότι ξεκινάμε μια καλή συνεργασία. Συγγνώμη. Θα έρθουν οι καλοί μας αθλητές εδώ να δώσουν το παράδειγμα προς τα παιδιά, προς την νεολαία της Ξάνθης. Ο Δήμαρχος ήταν δίπλα μας. Ελπίζω να είστε επόμενα χρόνια. Μαζί. Ο Θεός να είσαι καλός Πρόεδρο, να είμαστε μαζί. Να συνεχίσει να κάνεις τέτοια έργα. Είναι κάτι τα οποία τα έχει ανάγκη η ελληνική κολύμβηση. Να πούμε ότι κλείνουν τα κολυμβητήρια στην κεντρική Ευρώπη και εμείς ανοίξαμε κολυμβητήριο σήμερα. Και πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και πρέπει να το χαρούμε όλοι μαζί
ήρθαν από την Αλεξανδρούπολη, από την Κομωτινή, από την Ορεστιάδα, από την Καβάλα, όλοι οι σύλλογοι να μοιραστούν τη χαρά με τους ανθρώπους της Ξάνθης. Τους ευχαριστώ πολύ. Και βλέπουμε και ήδη τρεις συλλόγους. Βεβαίως, βεβαίως. Θα συνεργαστούν αρμονικά και ομαλά. Όταν θα έχουν καλή συνεργασία, η Ομοσπονδία θα είναι δίπλα. Σε οτιδήποτε χρειαστούν. Αποδείξαμε αυτό το καλοκαίρι με τις τεράστιες επιτυχίες σε παγκόσμιο επίπεδο ότι όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Έτσι θα γίνει και στην Ξάνθη. Ελπίζουμε. Θέλω να το καταλάβει όλος ο κόσμος αυτό. Μόνο ενωμένοι θα προχωρήσουμε. Ελπίζουμε βέβαια ο βαρύς χειμώνας να μην είναι βαρύς και γιατί, αναφορικά με τη λειτουργία του κολυμβητηρίου, γιατί είναι ένα θέμα με δεδομένο ότι... Θα τα δούμε αυτό όταν θα έρθει η ώρα η κατάλληλη. Πιστεύω ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Η κυβέρνηση είναι δίπλα μας, νομίζω σε αυτό το κομμάτι θα σταθεί δίπλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μείνουμε στην κουβέντα την τελευταία, την πρώτη τελευταία μάλλον του πρόεδρου που είπε ότι μόνο ενωμένοι, ναι. Μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, αυτό είναι μια αλήθεια που είναι πολύ δύσκολη στην εφαρμογή της. Ναι. Είναι μπαίνω πολύ εύκολο να την εξιστομίζει κανείς αυτή την αλήθεια, αλλά στην πράξη τα πράγματα λίγο ζορίζουνε. Ναι, ζορίζουνε. Ειδικά όταν μιλάμε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι. Εμείς όμως ενωμένοι αποφασίζουμε εμείς να πάμε σε break. Εμείς ενωμένοι θα πάμε σε διάλειμμα, έτσι. Να πιούμε το νεράκι μας. Έτσι. Να πιείτε κι εσείς το δικό σας καφεδάκι. Να ξεκουραστείτε, να πάρετε τις ανάσεις. Να γυρίσετε, να συνεχίσετε. Λοιπόν, Μπάμπη, ενωμένο το break. Ναι, επιστρέψετε. Έλα κοντινό στην Κατερίνα. Γιατί? Αφού είναι δικό της. Ποιο? Το θέλει. Έλα, έχεις το... Για τον κόσμο. Για τον κόσμο. Ναι, για τον το κόσμο. Δικό μου, τον κόσμο, κόσμε μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλή βδομάδα και την βδομάδα. Επίσης. Και τι βδομάδα είναι αυτή. Ξέρεις, ήρθε η ώρα. Ναι, να διαφημιστούμε επιτέλους στην εκπομπή του Κοσμά. Πάμε γήπεδο. Τέσσερα αναδρομικά. Έτσι. Τέσσερα σποτάκια, έτσι. Αρχή, μέση, τέλος, ενδιάμεσα, ναι. Θα σπάς τη συνεντεύξη, θα πεταγόμαστε εμείς και τέτοια. Τέσσερις φορές στην εκπομπή, ανατέταρτο σαν αντιβίωση. Σας περιμένω όποτε θέλετε χωρίς σποτάκια να έρθετε. Άσε που θα κάνουμε και εσείς στην εκπομπή. Ναι. Πολύ ευχαρίστω. Κάτσε εγώ τώρα να σου σχολιάσω παιχνίδια, έτσι. Θέλεις να το δεις. Υπάρχει και άλλο στη σχέση από την προηγούμενη ερώτηση που μας έκανε το ΣΕΡΑ. Ακριβώς, δεν θα το παραδώσουμε όμως. Λοιπόν, πώς είστε, τι κάνετε? Εμείς είμαστε καλά. Εσύ πώς είσαι? Εγώ είμαι καλά, έχουμε πρεμιέρα σήμερα. Έχεις το άγχος της πρεμιέρας λίγο? Υπάρχει το άγχος της πρεμιέρας. Εντάξει, λίγο θα ξεαγχωθούμε τώρα που βγήκαμε και εδώ. Έτσι, μετά με μικρή το σήμα, προθέρμανση. Ξέρεις, δεν υπάρχει επιστροφή. Ναι, όχι, δεν υπάρχει επιστροφή, όντως. Πάμε γήπεδο λοιπόν σήμερα. Αν δεν να πάμε επιτέλους, πας και μάθω κι εγώ καμιά ορολογία. Γιατί άμα ξανασκοτήσεις από τον καναπέ για να πας γήπεδο. Όχι, όχι, φτάνει. Έτοιμος για Κυριακούς. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Τι λοιπόν, δούμε, τι μας έχει σήμερα, τι μας έχει. Επιστρέφουμε και επιστρέφουμε πάρα πολύ δυναμικά. Και ανανεωμένα. Και ανανεωμένα. Ορεξάτος, λέω και εγώ τα δικά μου. Όλα, όλα, πολύ καλά τα λες. Θα τα δει και ο κόσμος, θα δουν και με καινούργια πρόσωπα. Της Δέλτα τηλεόρασης το βράδυ. Προσώπατα, ναι, ακριβώς. Ναι. Ονόματα δεν λέμε οικογένειες, όχι, όχι, ποτέ, ποτέ, ποτέ άλλωστε. Έχουμε σήμερα λοιπόν στην πρεμιέρα της εκπομπής, δεν θα μπορούσαμε να μην συζητήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς την Παρασκευή είχαμε και τη νέα απόφαση της ΕΠΟ για αναστολή όλων των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων. Πάμε για καλά Χριστούγεννα, παιδιά, για τα πρωταθλήματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά. Ξέρεις, τώρα εγώ έχω μια στενοχώρια.
Μια στενοχώρια όμως. Χόκι επιπάγου. Θα κάνουμε διότι τα Χριστούγεννα επί χόκι επιπάγου ξεκινούν. Κοίτα, το Χριστούγεννα προφανώς το λέω ειρωνικά, αλλά εκεί που τα πρωταθλήματα πάντα τα τοπικά άρχιζαν τέλη Σεπτέμβρη ή αρχές Οκτώβρη, πάμε για τέλη Οκτώβρη ή αρχές Νοέμβρη. Ένα μήνα καθυστέρηση δηλαδή θα ξεκινήσουν. Ναι, τα πρωταθλήματα. Σε βλέπω να τελειώνει 15 Αύγουστο την εκπομπή, πάμε για τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου να τελειώνουν τα πρωταθλήματα. Δεν ξέρω φέτος τι θα γίνει πραγματικά. Και είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Με τον Γιώργο Ραμπατζή, τον προπονητή των μεικτών ομάδων, θα τα πούμε τον τέος προπονητή των μεικτών ομάδων, γιατί ολοκληρώθηκε η συνεργασία του. Και σήμερα, μάλιστα, επί του πιεστηρίου, πριν μισή ώρα, είδηση είναι αυτή νέα, ανακοινώθηκαν και τα ονόματα των νέων προπονητών που είναι ο Μιχάλης Φλόρος και ο Κώστας Αλεξόπουλος. Είναι ο Μιχάλης Φλόρος δεν ήταν κάπου και μετά έφυγε από εκεί που ήταν. Ο Μιχάλης Φλόρος ήταν στην Αλεξανδρούπολη FC. Είναι προπονητής και τεχνικός υπεύθυνος στην Ακαδημία της Αλάνα επίσης. Και τώρα θα είναι παράλληλα και στις μεικτές ομάδες του Εύρου μαζί με τον Κώστα τον Αλεξόπουλο. Όχι με τα αθλητικά πάντως. Κάτι κάνει. Που ο Κώστας Αλεξόπουλος είναι παράλληλα πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Εύρου. Και αυτό σαν έξτρα tip. Και από εκεί και πέρα έχουμε την αποθέωση που γνώρισε ο Ντέμις Νικολαίδης στα εγγένεια της Αγίας Σοφιάς, του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, σε μια φαντασμαγορική πραγματικά τελετή. Θα έχουμε και από την αποθέωση του Ντέμι, αλλά και γενικότερα από την τελετή, πλάνα και υλικό για να παρακολουθήσει ο κόσμος. Ναι, αλλά θα έχεις και Ντέμι ο Σουνούπο κάποια στιγμή. Κρύβε λόγια. Εντάξει. Λοιπόν, θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Και να πούμε επίσης ότι έχουμε ρεπορτάζ από το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης και τον Εθνικό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος μπάσκετ εδώ του Περιφερειακού. Θα έχουμε επίσης την αποκλειστική συνέντευξη του Κυριάκου Γιαννόπουλου, του Προέδρου της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, που μία μέρα πριν πάει στην Ξάνθη και στα εγγένεια του κολυμβητηρίου που παρακολουθήσαμε και πριν λίγο, ήταν εδώ στην Αλεξανδρούπολη και μίλησε αποκλειστικά στο Πάμε Γήπεδο και στη Δέλτα Τηλεόραση. Και στον Κοσμά Πανταζή. Ναι, πότε έγινε αυτό, το είπε στο Ολυμπιάδα Εθνικός. Ο Ολυμπιάδα Εθνικός έγινε το Σάββατο το απόγευμα. Ήταν ακριβώς. Εγώ τα θυμάμαι. Πηγαίνοντας οι οπαδοί, δεν ξέρω τώρα ποιας ομάδος ήταν προς το γήπεδο κλειστό, γιατί εγώ μένω εκεί στο κλειστό απέναντι. Είχαν κόρνες. Ναι. Όμως κόρνες, οι οποίες δεν ήταν συνηθισμένες αυτές τις με το σπρέι και το κόκκινο, θύμιζαν κόρνες από νταλίκες. Και σκέφτηκα, λέω, κάποιος εδώ παντρεύεται. Ήταν πολλών ειδών η χώρα, δεν ήταν αυτή η μονόπενη. Όχι. Κάποιος παντρευόταν εκείνη την ώρα πραγματικά και πέρασαν τα λύκες. Δεν ήταν ότι ήταν άσχετο με τις κόρνες. Ναι, γιατί το παρακολούθησα και εγώ στα social media, παιδιά, μπορεί να μην παρακολουθώ. Ναι. Ότι παραδόθηκε το γήπεδο της ΑΕΚ και να αναρωτιέμαι για διάφορα άλλα πράγματα. Ναι. Αλλά αυτό όντως, ναι, ήταν ενταλίκες. Ναι. Να ζήσουν οι άνθρωποι, βέβαια. Λίγο πριν τον αγώνα είχε γάμο. Γιατί αμέσως μετά, με το που τελείωσε αυτή η υπερασία, δεν μπορούσα να δω έξω τι γινόταν. Άρχισα να ακούω τις ζητογραφίες από το γήπεδο. Και λες ότι ήταν λογικό, ναι, εντάξει. Όχι, ήταν όντως δελίκες. Ακόμα μια χαρά είμαι, δηλαδή. Μπορεί να μην βλέπω να χρειάζεται να αλλάζω γυαλιά, αλλά ακούω ακόμα καλά. Εντάξει, θετικό. Έτσι. Λοιπόν, και έχουμε βέβαια και άλλα πράγματα και από ποδόσφαιρο και από βόλεϊ και από χάτμπολ και διάφορα άλλα θέματα. Κάτι, ό,τι καλύτερο μπορούμε θα κάνουμε. Πρώτη εκπομπή είναι και να δούμε τι θα γίνει και πού θα καταλήξουμε, τέλος πάντων. Και μία ωραία παρουσία θα έχεις. Και μία παρουσία φυσικά ωραία θα υπάρχει εκεί. Ψηλή, ξανθιά, με ωραίο σώμα, έτσι, που αγαπά πολύ. Βέβαια, αποτελεί έκτακτη είδηση ότι είναι σε πηδιάδα και εντός πόλους, γιατί συνήθως τη βλέπουμε βουνά, Ρουμάνια. Βέβαια. Αλλά όλα αυτά απόψε, μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στις 9.30 θα πάμε γήπεδο. Γιατί εμείς τον ξέρουμε τον δρόμο και τον περιμένουμε. Θέλουμε να μπούμε σε μία σειρά, να ξεκινήσει το πρόγραμμά μας σήμερα. Ο Κοσμάς, αύριο Μαρία. Έχουμε δουλειά. Και συνερεμίσει επιτέλους να μάθει όλα τι γίνεται με το χάντμπολ, με το μπάσκετ, με το βόλεϊ, με το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί. Έχει μια ανησυχία, ρε παιδί μου, δεν μάθει. Εμένα, άμα δεν με πάρει την εκπομπή του μια-δυο φορές, να κάτσω εκεί πέρα, να κρατάω τις σημειώσεις μου και να. Θα τη βάλουμε όπως έκανα παλιά τους στις αθλητικές εκπομπές στα κρατικά κανάλια τον αναλυτή των αποφάσεων του διαιτητή. Θα την βάλεις σαν VAR. Και θα μας δείχνει τις βάσεις. Εξηγεί τις βάσεις. Αυτό είναι offside, αυτό είναι... Εφευγές. Καλή συνέχεια. Καλή αρχή, καλή σεζόν.
Δεν ξέρω τι να ευχηθώ για τον Κοσμά, γιατί πραγματικά αγαπάει τόσο πολύ αυτό που κάνει. Παιδιά, και βγαίνει προς τα έξω. Αυτό που θα ευχηθώ εγώ είναι να πάνε όλα καλά με τα πρωταθλήματα. Πραγματικά, γιατί είναι αλυσίδα. Αυτό το λέγαμε και κατά τη διάρκεια των προηγούμενων σεζόν με τον κορονοϊό, που δεν είχαμε τι να δείξουμε. Πραγματικά, επειδή ξαναλέω, είναι αλυσίδα, να γίνουν τα πρωταθλήματα, να μπορούμε κι εμείς να παρουσιάζουμε στον κόσμο αυτά που θέλει να δει. Και να μην έχουμε έτσι φαινόμενα βίας. Είδες τι έγινε στην Ινδονησία, έτσι. Ναι. Άλλο και εκείνο πάλι. Ευτυχώς δεν έχουμε σε αυτό το μέγεθος, αλλά μην έχουμε φαινόμενα βίας. Γιατί και η παραμικρή βία είναι κακό πράγμα. Προς υπογράφω. Τον αφήνουμε να ξεαγχωθεί, να κάνει λίγο ομ, γιατί έχει δύσκολη νύχτα απόψε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κοσμά. Πάει. Και πάμε στα δικά μας. Ναι. Όχι τόσο δικά μας, λίγο. Δικά μας ήταν, μετά φύγανε, μετά. Είναι μια δυσάρεστη είδηση, η οποία όμως έχει ευχάριστο περιεχόμενο. Ναι. Έτσι. Κατάληξη δηλαδή. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κύριος Άνδημος, είναι στο νοσοκομείο στο 424 με κορονοϊό. Αυτό το οποίο είναι όμως το θετικό. Μας ανησύχησε στην αρχή, έτσι, μέχρι να βγει η ανακοίνωση της Μητρόπολης. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, η κατάσταση υγείας του είναι εξαιρετική και δεν εμπαίνει καμία ανησυχία. Κρίνεται όμως σκόπιμη παραμονή του στο νοσοκομείο προς το παρόν, προκειμένου να έχει την καλύτερη ιατρική παρακολούθηση, επισημαίνει η ανακοίνωση. Περαστικά από καρδιά στον Παναγιώτατο. Όλα να πάνε καλά και σύντομα να επανέλθει. Όλα θα πάνε καλά. Έτσι, όλα θα πάνε καλά, γιατί μάλλον τυχαία το ανακάλυψε από ό,τι κατάλαβα. Ναι, από τον τυπικό έλεγχο που τακτικός κάνει. Τακτικός προληπτικός έλεγχος σε rapid test. Άρα μια χαρά θα είναι ο άνθρωπος. Πάμε τώρα στα πιο δικά μας. Πάμε εδώ κοντά, στον γνώριμο πια, στον Δήμαρχο Ιάσμου. Τι έκανε ο Δήμαρχος Ιάσμου, όλα αυτά που συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την καλή συνάδελφο τη Λεμονιά, τη Σακαλάκη, όπου θέλησε ο άνθρωπος να κάνει εκαθάριση. Ναι, στα πλαίσια όχι σε αντικείμενα των αρμοδοτήτων του και του, ναι, και του κώδικα του υπαλληλικού. Ζήτησε λοιπόν τις παραιτήσεις των γενικών διευθυντών, των προϊσταμένων υπηρεσιών του Δήμου, γιατί όπως μας είπε, να κάνουμε ένα σχόλιο δουλεύουμε σε αυτό. Αμέσως. Όλο αυτό όμως τώρα έχει πάρει και μεγάλες διαστάσεις. Όλη η χώρα σχεδόν συζητά για αυτή την απόφαση. Επιμένει ο ίδιος, κάνε το σχόλιο για να το συζητήσουμε. Όταν ασχοληθήκαμε με την είδηση, έγραφε η είδηση ότι ζητήθηκαν παραιτήσεις των διευθυντών και των προϊσταμένων των τμήματων και των ειδικού συμβούλων. Εκεί έχω μία απορία. Η ειδική σύμβουλη είναι προσωπική επιλογή του Δημάρχου. Σωστά. Και μάλιστα είναι από τις. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη πρόσληψη, αλλά είναι η μόνη πρόσληψη που ξέρω εγώ τουλάχιστον προς το δημόσιο, η οποία δεν επιδέχεται ενστάσεως από τον νόμο. Το να ζητηθεί η παραίτηση των ειδικών συμβούλων, δηλαδή των ανθρώπων τους οποίους έχει το δικαίωμα να τους πάυσει ακριβώς όπως τους προσλαμβάνει, με μία απλή ανάρτηση στη διάβγεια. Αυτό μου έκανε λιγάκι εντύπωση, είναι αλήθεια, να σας πω την αλήθεια. Πολλά μας κάνανε εντύπωση. Πάντως ο Ντέρμου Μίνε μένει στις θέσεις του, δεν παίρνει τίποτα πίσω. Ναι. Έχουν αντιδράσει η ΑΔΕΔΗ Ξάνθης, η ΠΟΕ ΟΤΑ. Όλοι οι συνδικαλιστικοί φορείς, έτσι, οι οποίοι είναι. Δεν ξέρω πόσο μακριά θα πάει αυτό, πάντως καλό θα είναι να βρεθεί μια λύση και να βρεθεί άμεσα, γιατί ξέρεις όλο αυτό δεν χτυπάει κανέναν άλλον παρά μόνο τους δημότες, έτσι. Ναι, βέβαια, αυτή η δυσλειτουργία στη μηχανή του Δήμου, η πρώτη που την πληρώνει. Δηλαδή, πας να το σώσεις και βρίσκεις τον πελά σου. Ναι. Οι φορείς του, ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ροδόπης ζητάει από φορείς να λάβουν θέση. Η αντιπολίτευση στο Δήμο Ιάσμου έχει καταδικάσει τις κινήσεις αυτές του Δημάρχου, αναμενόμενο κατά κάποιον τρόπο. Και πρόσεξε τώρα, οι Δήμοι της Ροδόπης συνολικά λειτουργούν με το μισό από το προβλεπόμενο προσωπικό εξαιτίας της υπερπροσπάθειας που κάνουν οι δημοτικοί υπάλληλοι, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις. Σε όλα νομίζω ότι υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Δεν ξέρω τώρα πού θα καταλήξει αυτό και τι χρόνο. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, αν κατατέθηκαν οι παραιτήσεις. Δεν ξέρω αν έχουμε τέτοια ενημέρωση. Υπάρχει μία παραίτηση. Οι πληροφορίες οι δικές μου αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη που παραιτήθηκε, μιλάμε για τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Ιάσμου, παραιτήθηκε για άλλους λόγους. Θα το δούμε όμως και αυτό. Βλέπω ότι έγινε και η διευθύντρια της Δημοτικής Κοινοβουλίας Επιχείρησης του Δήμου Ιάσμου, η κυρία Χριστίνα Μπούκα, η οποία επίσης παραιτήθηκε και έγινε δεχτή η παραίτησή της. Για αυτήν, λάθος έκανα εγώ. Για αυτήν μιλάμε, όχι την διευθύντρια. Ναι. Εντάξει. Είναι μια είδηση η οποία
Προφανώς έχει πάρει και πανελλήνιες διαστάσεις. Δεν είναι σύνηθες. Δεν το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει. Δεν είπα ότι είναι πολύ πρωτότυπο. Αυτό. Θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξή του και θα ενημερώνουμε σε οποιαδήποτε εξέλιξη έχουμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, έχουμε 4 λεπτάκια. Αυτά τα 4 λεπτά θέλεις να κάνουμε μία γρήγορη αναφορά σε μία σημαντική επίσης είδηση στην Ξάνθη. Βέβαια, πάρα πολύ σημαντική είδηση. Όπου επιτέλους δημιουργείται δομή κακοποιημένων γυναικών. Κάτι που το θέλανε πάρα πολύ και γενικά η κοινωνία είναι πλέον ανάγκη νομίζω να υπάρχουν αυτές οι δομές. Μα αυτά τα οποία βλέπουμε... Έτσι, καθημερινά είναι όλα αυτά τα άσχημα που ακούμε και βλέπουμε. Καιρός να πάρουν λίγο τα πάνω τους οι γυναίκες, να βρουν το θάρρος, το κουράγιο, να μιλήσουν ανοιχτά, να ζητήσουν βοήθεια, βοηθηθούν οι ίδιες, να βοηθήσουν και τις οικογένειες. Πάντοτε με την τήρηση του απορρίτου και της προστασίας των οικογενειών. Δεν είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό. Είναι γνωστή η λειτουργία του ΕΔΟ της Αλεξανδρούπολης. Εξαιρετική δουλειά. Με εξαιρετικά αποτελέσματα. Ακριβώς. Και φαίνεται ότι πραγματικά όλο αυτό θα πάρει σάρκα και οστά πολύ σύντομα. Να δούμε πώς θα πάει. Εμείς είμαστε πάντα, στεκόμαστε αρρωγοί σε τέτοιες προσπάθειες. Τώρα πάμε να κλείσουμε με κάτι. Σ' αρέσουν, γιατί είσαι και συνεφίλ, είσαι και θεατράνθρωπος. Πόσο συνεφίλ και θεατράνθρωπος, ναι, αλλά είμαι και από τη Σαμοθράκη. Το αφήνω δικό σου. Κατά το ίμιση. Το τρέλερ της ιστορικής ταινίας «Πέντε Μάρτυρες» που αφορά στη Σαμοθράκη κυκλοφόρησε. Τα γυρίσματα έγιναν σε Σαμοθράκη και Αλεξανδρούπολη και αρκετές περιοχές του Εύρου. Με πολύ κόσμο συμμετοχή ντόπιων. Δικούς μας. Καθυστέρησε πάρα πολύ και λόγω του κορονοϊού και για διαφόρους άλλους λόγους. Με πρωταγωνιστές... Αυτά τα ξέρεις καλύτερα εσύ. Τι εννοείς, ρε Μπάμπη? Ναι, τα ξέρεις καλύτερα. Γιατί να τα ξέρω εγώ καλύτερα? Ναι, παίξε ρεπορτάζ, Μπάμπη, που τα ξέρεις εσύ καλύτερα. Πάμε να δούμε το τρέιλερ. Να τους. Όλοι μαζί, αδέρφια, πρέπει να πολεμήσουμε! Είσαστε μαζί μας! Είσαστε μέσα! Yeah. Είσαστε yeah. μέσα! Αν η Επανάσταση πετύχει, δεν χρειάζονται σχέδια και άνθρωποι με γνώση. Αυτό προσλαμβάνω. Γρήγορα, πάρε τη Γεωργάκη και τη μάνα σου και πάμε να φύγουμε από εδώ. Τι πιστεύεις, Γιώργη? Θα πετύχει? Εντάξει, ανατρίχιασα έχω να σου πω. Ναι. Συγκλονιστικά πλάνα. Το περιμένουμε πώς και πώς. Περιμένουμε να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες, να την δούμε. Και μόνο στην ιδέα και ξέρεις... Είναι πολύ οι πέντε μάρτυρες και λόγω του ότι είναι από τη Σαμοθράκη. Λόγω του ότι ο χώρος μαρτυρίου τους είναι, με συγχωρείτε, είναι μετά τη μάκρη αριστερά. Είναι πολύ, το αισθανόμαστε πολύ οικίες φυσιογνωμίες. Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ σου λέω, και δηλαδή μόνο που ξέρεις ότι θα δεις γνώριμα πρόσωπα της κοινωνίας μας να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Πολλά. Τα μέρη, έτσι, τοποθεσίες ωραία. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κλείνουμε λοιπόν με αυτό, να κλείσουμε έτσι ευχάριστα. Εσύ κλείσε το τηλέφωνο.
Δεν φταίω εγώ. Σε καλούν, σε ζητούν από παντού. Τι να κάνω, τι ναι. Τι να κάνουμε. Το αγόρι εδώ το θέλουν όλα τα κορίτσια να πια να χτυπάει το τηλέφωνο. Ναι, ναι. Θα σου πω εγώ. Λοιπόν, πολλές ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο και πάλι εδώ, στις 5.30. Να είστε καλά, γεια σας.